Εκεί μας γραμμή την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, την κυρία Καλυψόγουλα. Κυρία Γούλα, καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρία Δήμου. Πείτε μας καταρχήν το τι συνέβη. Ναι, τι καλησπέρα. Απαράδεκτο αυτό που είπατε. Άθλιο. Δεν υπάρχουν λόγια. Πρωτού μας πείτε το οτιδήποτε, είστε καλά στην υγεία σας. Είμαι καλά στην υγεία μου. Πρωτίστως είναι καλά ο Δήμαρχος, αλλά αυτό παρόλα αυτά θα πάμε σε ένα νοσοκομείο, γιατί πρέπει να δούμε λίγο τι έχει γίνει με όλα αυτά τα χτυπήματα που δέχτηκε. Έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης? Όχι, δεν έχει μεταβεί, αλλά θα μεταβεί, γιατί πρέπει να γίνει ένας προληπτικός έλεγχος. Όπως αντιλαμβάνεστε, μετά από όλα αυτά τα χτυπήματα που δέχτηκε στις κλωτιές, όπως επίσης και δέχτηκε χτυπήματα και επίσης στο κεφάλι, τα οποία δεν έχουν ένα εμφανές τραύμα, αλλά παρόλα αυτά αντιλαμβάνεστε ότι με το μένος που δέχτηκε αυτά τα χτυπήματα, πρέπει να δούμε αν υπάρχει κάτι πιο σοβαρό από αυτό που φαίνεται. Τι ακριβώς συνέβη, κυρία Γούλα, πώς συνέβησε? Πώς συνέβησε? Τι να σας πω, ήμασταν κανονικά στην εκδήλωση που είχε λάβει η χώρα στο μνημόσυνο, μετά στη συνέχεια στην ομιλία στην Αγία Σοφία και στη συνέχεια μεταβήκαμε στο χώρο που θα γινόταν η υποστολή της σημαίας. Είχαμε περάσει μέσα από το πλήθος και κάτσαμε στο χώρο που περιμέναμε να έρθουν και οι υπόλοιποι, τοποθετήθηκαν ο κόσμος στα λάβαρα και ξαφνικά άρχισαν κάποιοι να, με πολύ σχηδαίο τρόπο να μιλάνε για τον Δήμαρχο. Εν πάση περιπτώσει, ο Δήμαρχος, αν θέλετε, η προσωπική μου άποψη είναι ότι τον έσωσε ότι ήταν ψύχρεμος. Ψύχρεμος. Έκατσε 10 λεπτά εκεί όπως καθόμασταν και είχαμε απλά τους λεκτικούς χαρακτηρισμούς, αυτούς τους σχεδαίους χαρακτηρισμούς. Δεν αντέδρασε, δεν πείραξε κανέναν, δεν γύρισε από εδώ, δεν γύρισε από εκεί. Καθόμασταν και περιμέναμε να έρθει και ο υπόλοιπος κόσμος για να ολοκληρωθεί η διαδικασία του δρόμενου, δηλαδή της υποστολής της σημαίας όπως ήταν στο πρόγραμμα. Και ξαφνικά εκεί που ήταν όλη αυτή η κατάσταση, χωρίς να εμφανιστεί και κανένας, πρέπει να πω και θα το τονίσω, είτε από την αστυνομία είτε από τους διοργανωτές, κανένας όμως, ξαφνικά έρχονται κάποιοι πιο θερμόαιμοι δίπλα μας και έρχονται ψυχρόες προτάσσοντας το κορμί τους, λίγο το γιγάντιο κορμί, να μην αναφέρω πέρα πάνω, και αρχίζουν και σμπρώχνουν, με το σώμα τους δηλαδή, καμιά δεκαριά άτομα είχε και κουκουλτόπιτι. Τι κάνεις εδώ, σηκωφύγε, τι κάνεις εδώ, σηκωφύγε, και άρχισαν με το σώμα του να σμπρώχνουν ουσιαστικά τον Δήμαρχο που ήταν μαζί με δύο άτομα, τον αστυνομικό και την ένα συνεπότη και εμένα φυσικά, να αρχίσουν να σμπρώχνουν με το σώμα. Αν δεν αρκέστηκε αυτό, δηλαδή όταν ξεκινήσαμε πια να φεύγουμε για να πάμε προς το αυτοκίνητο που ήταν πάνω στον δρόμο, εκεί που είναι σταματημένα, πριν το πάρει λοιπόν να το πω έτσι, αρχίζουν να τον κλωτσούνε από πίσω, τελείως άναδρα, απαράδεκτα, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε, δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψω. Το κλωτσούσαν στην πλάτη, πετούσαν μπουκάλια και σε μένα, κλώτσαν και εμένα, δεν έχει σημασία. Του συνοδού του, κάποια στιγμή μάλιστα έπεσε και κάτω. Και στη συνέχεια στην πόλη και συνέχισαν το μεταξύ με αυτόν τον τρόπο, τον επιθετικό και το βίο, και φτάσαμε πια κάποια στιγμή στο αυτοκίνητο, όπου εκεί ανοίγουμε την πόρτα, ανοίγω την πόρτα, έτσι όπως είναι μπροστά και φυσικά και ο αστυνομικός, για να μπει μέσα ο Δήμαρχος και την κλωτσούσαν την πόρτα. Ενώ ήμουν εκεί μπροστά εγώ για να μείνει, για να κλείσει ακόμα και τότε να τον χτυπήσουν την πόρτα, κλωτσούσαν το αυτοκίνητο και πέταξαν και στο τέλος και κάτι, ένα μπουκάλι φαντάζομαι, και σπάσανε και το. Έχουμε δει τα σχετικά πλάνα και συνεχίζουμε και τα δηλαδή, βλέπουμε, κύριε Γούλα. Και πουθενά σε όλο αυτό το σκηνικό, συγγνώμη κιόλας για την ένταση, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορώ να είμαι ψύχρεμη, δεν υπήρχε κάποιο αστυνομικό, κάποιο να μπει στη μέση σε όλο αυτό το πράγμα. Μα το είναι βλέπουμε τρομερό. Και από τα πλάνα μας δυστυχώς ότι δεν υπάρχει. Υπάρχουν μόνο δύο άτομα της. Όχι, είναι τρομερό. Είναι τρομερό. Δεν έχω λόγια. Είναι τρομερό. Κυρία Γούλα, ήσασταν κοντά με τον Δήμαρχο. Πείτε μας λίγο τις αντιδράσεις του λίγο. Είναι φαντάζομαι πολύ. Εντάξει, ωραία, το πρόβλημα είναι η υγεία του ανθρώπου. Δεν σαφώς, είναι. Η αντιδράση του είναι ότι, εν πάση περιπτώσει, σαφώς δεν μπορεί αυτό να στιγματίσει όλους αυτούς τους ανθρώπους που μαζεύτηκαν για να τιμήσουν. Αλλά για όνομα του Θεού. Για όνομα του Θεού. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Δυστυχώς. Αντιλαμβάνεσαι τώρα λίγο και η ένταση. Είναι τώρα στιγμή. Πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω, πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες. Το περιστατικό αυτό έχει αμαυρώσει πραγματικά τις εκδηλώσεις που μετά από 18 χρόνια οι πόντιοι ενωμένοι κάνουν. Εννοώθηκα, μα να σας πω και κάτι, ποιο είναι το πιο οξύμορο. Ότι σε όλη τη διαδικασία όσο ήμασταν πριν, ήμουν από την αρχή, δηλαδή, και όταν ήμασταν και στον χώρο της Αγίας Σοφίας και στο μνημόσυνο. Δεν είναι τέτοιο ζήτημα. Δεν βγήκε φωνή. Δεν. Τίποτα. Και ξαφνικά μέσα σε αυτή τη διαδικασία έγινε αυτό το πράγμα. Που επαναλαμβάνω, ήταν μια ομάδα ανθρώπων τώρα, οι οποίοι είχαν πρόθεση πραγματικά να κάνουν κακό. Δηλαδή, φαινόταν ο τρόπος με τον οποίο χτυπούσαν, φαινόταν καθαρά ότι δεν σταματούσαν εκεί. Όταν βλέπεις το άλλο πέφτει και συνεχίζει να τον χτυπάς, ενώ είναι κάτω, ή να χτυπάς τη συνοδεία του και εμένα, έχει ψέμα.
απαράδεκτες εικόνες, τις οποίες έχει θέμα, γιατί ό,τι μας περιγράφεται, κυρία Γούλα, το βλέπουμε εμείς αυτή τη στιγμή. Ευτυχώς υπάρχει και το απευθείας. Και εγώ απλά βάζω και το συνέστημα, αν θέλετε. Δεν είναι μόνο το συνέστημα, είναι η πραγματικότητα, κυρία Γούλα, και ό,τι μας περιγράψατε πραγματικά το βλέπουν και οι τηλεθεατές που παρακολουθούν τη δημοτική τηλεόραση στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή. Είναι τρομακτικό αυτό το πράγμα. Πραγματικά το να μην υπάρχει μία προστασία εκείνη τη στιγμή κάπως, δεν ξέρω, οι διοργανωτές, η αστυνομία, κάτι δεν γίνεται. Δεν ξέρω τι να πω. Βάζει τόσο και είναι κρίμα, γιατί αυτό που είπατε κιόλας, αμαυρώνει με αυτόν τον τρόπο την προσπάθεια που έχει γίνει την πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια. Που όλοι την αναγνωρίζουν, την χαίρονται, ξεκίνησαν να χαρούν αυτό το πράγμα, το ένωμα για την τιμή στους ποδίους, είναι τρομερό. Ακριβώς αυτό, όπως το είπατε. Αυτά. Δεν μπορώ να πω τώρα κάτι άλλο. Όχι, προς Θεού, θα σας αφήσουμε να ηρεμήσετε. Ναι, και να δούμε και βασικά και ο Δήμαρχος να μην έχει κάτι κοιτάξει. Το σημαντικό. Εξωτερικά δεν έχει. Εντάξει, πέρα από μία αμυχή, γιατί σκίστηκε το παντελόνι, το ανέπεσε και μία αμυχή στο γόνατο, επειδή έπεσε, εν πάση περιπτώσει, και χτύπησε κάτω και σκίστηκε το παντελόνι του. Mm-hmm. Εμφανώς δεν έχει τραύματα εξωτερικά, αλλά εν πάση περιπτώσει με τις κλωτσιές που έχει φάει και στο κεφάλι από πίσω, πρέπει να δούμε. Δεν δείξει ποτέ. Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά και στην επίσκεψη που θα έχει ακολούθως ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης στο νοσοκομείο. Κυρία Γούλα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά, να ηρεμήσετε. Πραγματικά.